Και γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο όπως είδατε έχουμε την παρουσίαση των κατσικιών της καφέ κατσίκας. Λοιπόν, φέτος δεν πρόλαβα τη γένα όπως πέρσι, αν θυμάστε είχα κάνει βίντεο την γένα από όλες τις κατσίκες που έχω. Φέτος της καφέ δεν πρόλαβα τη γένα. Ήρθα και τα βρήκα γεννημένα. Ήρθα δηλαδή το πρωί για να τα ταΐσω και βρήκα γεννημένα τα κατσίκια. Τα γέννησε μέσα στο βράδυ. Εγώ ήξερα ότι θα γεννήσει. Όπως είπα ήξερα ότι θα γεννήσει. Ήμουν 100% σίγουρος από εχθές ότι θα γεννηθούν σήμερα τα κατσίκια. Και έπεσα μέσα. Λοιπόν είναι δύο. Θηλυκά και τα δύο. Καφέ και τα δύο. Και το ένα είναι και λίγο άσπρο. Είναι λίγο καφετή με άσπρο. Τώρα η κατσίκα είναι κουρασμένη από τη γένα. Τα κατσικάκια είναι μια χαρά και τα δύο. Τα τάισα κι εγώ, δηλαδή τα έμαθα να πίνουν γάλα από τη μητέρα τους. Και θα τα δείτε τώρα καλύτερα. Να τα λοιπόν, αυτό είναι πιο μεγάλο, μπορεί να γεννήθηκε πρώτο. Και αυτό είναι το καφέ με άσπρο, όπως βλέπετε έχει άσπρο κεφάλι και λίγο πιο πολύ άσπρο γενικά. Αν θυμάστε ο τράγο που είχα για να ζευγαρώσουν οι κατσίκε, ο πατέρα των κατσικιών δηλαδή, είχε αυτά τα σχοινάκια που έχουν κάποιε κατσίκε στο λαιμό του. Να, αυτά εδώ εννοώ. Ίσως να φαίνονται. Και τα δύο τα κατσικάκια έχουν από αυτά. Ενώ η κατσίκα δεν έχει τέτοια. Αυτός ο τράγος είχε δυνατό γονίδιο και τα δύο κατσίκια έχουν από αυτά τα σκηνάκια, σκουλαρικά και πώς τα λένε. Τα μπερδεύω συνέχεια. Είναι δύο όμορφα θηλυκά. <laughs> Εμένα πιο πολύ μου αρέσει αυτό, γιατί είναι και πιο μεγάλο, αλλά έχει και πιο ωραίο χρώμα. Καφέ έντονο με μαύρο, πάνω από εδώ. Το άλλο είναι πιο καφέ με άσπρο, έμοιασε στη μητέρα που έχει άσπρη μουτσούνα. Να εδώ πέρα αυτό εδώ, από τη γέννα, θα το πετάξω τώρα έξω. Πριν που είχα πάει και τα βρήκα δεν το είχε βγάλει ακόμα. Είναι πολύ πρόσφατα αυτά, ούτε μία σημέρα δεν είναι. Ακόμα είναι γλιτσερά από τη γέννα. Αύριο με μεθαύριο θα είναι μια σημερα δεν ειναι ακομα ειναι γλιτσερα απο τη γένα. αυριο με μεθαυριο θα ειναι μια χαρα Και πιο όμορφα σίγουρα. Μέσα στην καλύβατα γέννησε εννοείται, ζεστά, άχυρο κάτω. Γιατί κάνει και κρύο τώρα. Το βράδυ έχει μείον η θερμοκρασία. Φτάνει και τα μείον πέντε στην περιοχή μου. Όπω βλέπετε, τα κατσίκια είναι μια χαρά και πολύ όμορφα. Να Θηλυκά και τα δύο φέτο. Πρώτη φορά αυτή η κατσίκα τα κάνει και τα δύο θηλυκά. Έχει γεννήσει τέσσερις φορέ μέχρι τώρα. Την πρώτη φορά είχε δύο αρσενικά. Τις δύο είχε ένα και ένα. Και τώρα δύο θηλυκά. Είναι χορτάτα τα κατσικάκια, τα τάισα. Έχει αρκετό γάλα η μητέρα. Είναι η τέταρτη γένετης. Είναι έμπειρη κατσικά από γένες. Δεν έχει κανένα θέμα αυτή. Και ίσως αύριο, όπως το βλέπω, ή μεθαύριο θα γεννήσει και η μαύρη που κάθεται τώρα εκεί. Και μετά από δύο μέρες θα γεννήσει και η καφέ με άσπρο. Άνα δύο μέρες μάλλον θα γεννήσουν. Ήθελα να κάνω βίντεο τη γένα. Πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερο. Πέρσι το είχα κάνει και στις κρύες κατσίκες που έχω. Μπορείτε να πάτε να δείτε το playlist με τις γέννες των κατσικών. Και φέτο ήθελα να το κάνω, αλλά δεν πρόλαβα δυστυχώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Σημασία είναι να είναι γερά τα μικρά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ίσως να προλάβω τις μαύρες, αλλά δεν το λέω με σιγουριά. Η μαύρη ή αύριο ή μεθαύριο, που πολύ πιθανώς μεθαύριο πιστεύω θα γεννήσει. Και ύστερα από δύο γε... μέρες θα γεννήσει και καφέ με άσπρο, ανά δύο μέρες είναι συνήθως. Αυτά είναι πανέμορφα κατσικάκια, ούτε μία ημέρα αυτό εδώ, όπω είπα και πριν, είναι πιο μεγάλο. Και με πιο πολύ καλό χρώμα προσωπικά για μένα. Και αυτό είναι ωραίο. Είναι ομορφούλη που είναι καφέ με άσπρο. Και επίση, αυτά είναι τα πρώτα κατσικάκια που γεννιούνται από ξένο αρσενικό. Τα πιο παλιά χρόνια, όλα τα κατσικάκια που γεννιόντουσαν ήταν από έναν δικό μου τράγο. Τον οποίο είχα πουλήσει γιατί ήταν πολύ επιθετικό. Δεν τον έχω δείξει ποτέ στο κανάλι, διότι τον είχα πουλήσει πριν κάνω το κανάλι. Έχω κάνει τέσσερις γένες κατσικών, αυτή είναι η τέταρτη γένα που κάνουν οι δικές μου κατσίκες. Τις υπόλοιπες τρεις ζευγάρωναν με το δικό μου τράγο. Αλλά μετά, αυτά τα κατσίκια είναι τα πρώτα κατσίκια από ξένο αρσενικό. Τον έχω δείξει στο κανάλι αυτόν. Δείτε και μια φωτογραφία πώς ήταν ο δικός μου τράγος, νάτος, ήταν πολύ όμορφος, μου άρεσε, τεράστιος, δυνατός. Αλλά δυστυχώς πολύ επιθετικός, δεν μπορούσα να τον κρατήσω. Και είχα και έναν απόγονό του μέχρι πέρσι. Βασικά μέχρι πριν λίγες μέρες. Τη θηλυκιά της μικρής κατσίκας. Όμως δυστυχώς εκείνη πέθανε. <laughs> Τέλος πάντων, πάνω κάτω αυτή ήταν η παρουσίαση των πρώτων κατσικιών, της καφέ κατσίκας, όπως πάντα γεννάει η πρώτη, ο αρχηγός. Δείτε αυτό τι όμορφο χρώμα έχει. Μοιάζει με τα καθαρόαιμα κατσίκια της ράτσας αλπίνες, αν ξέρετε. Υπάρχει μία ράτσα τέτοια. Μοιάζει πολύ ο χρωματισμός του. Γιατί το, ο τράγος, όπως μου είπε το αφεντικό του, ήταν διασταυρωμένο. Αν και αυτή πρέπει να είναι διασταυρωμένη, δεν το ξέρω σίγουρα. Η γιαγιά μου μου την είχε δώσει παλιά, όταν ήταν μωρό. Τέλος πάντων, εγώ τώρα θα πετάξω και αυτό εδώ που είναι από τη γένα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει εδώ μέσα. Και να τα κατσικάκια. Είναι πολύ όμορφα και τα δύο. Τώρα ενιστάζουν. Είναι και από το φαΐ. Να και τα σχοινάτε που λέω. Σκουλαρίκια πως τα λένε δεν ξέρω. Έχουν και τα δύο από αυτά. Και αυτό ήταν το βίντεο με τα κατσικάκια της καφέ κατσίκας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που ας ελπίσουμε να είναι βίντεο για ένα κατσίκας. Αντίο.